Καλησπέρα σας. Σήμερα θα φτιάξουμε γρήγορες και εύκολες συνταγές για σπιτικά μπισκότα που θα συνοδεύσουν το τσάι μας και τον καφέ μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους βρήκα λίγο χρόνο να έρθω και να δω τόσο ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, Στέλιο, και σε εμάς πολύ μεγάλη μας χαρά που σε δεχόμαστε σήμερα εδώ, πραγματικά. Νομίζω, Όλγα, είσαστε η 7η γενιά. Ναι, ναι, είναι πολύ σωστά. Σπάνιο για την Ελλάδα, νομίζω. Πολύ σωστά, είναι σπάνιο, όντως. Είμαστε μια παραδοσιακή οικογένεια Μιλωνάδων με καταγωγή από την Ήπειρο. Η ιστορία της εταιρείας ξεκινάει από το 1782 από ένα μικρό πετρόμιλο. Και αυτό που μας κράτησε, πιστεύω, όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι μείναμε πιστοί στις αρχές μας. Η φιλοσοφία μας είναι σεβασμός στην παράδοσή μας και στους πελάτες μας και αγάπη μεράκι για το προϊόν που παράγουμε, αυτό το ευλογημένο προϊόν, το αλεύρι. Αυτό φαίνεται και το έχω δει και στο μουσείο και θέλω να μου πεις ποια ήταν η ιδέα. Όλα αυτά τα χρόνια όλοι οι πρόγονοι μαζεύαν αντικείμενα σχετικά με τον κύκλο σιτάρι αλεύρι ψωμί. Για την ιστορία του ψωμιού ή για τη σημασία, για τη συμβολή των Ελλήνων στην κατοχή μιας σημαντικής θέσης του ψωμιού στην ιστορία της γαστρονομίας ή για τη σπουδαιότητά του στη θρησκεία μας, στα ήθη και στα έθιμά μας και στην παράδοσή μας. Ακόμα πάρα πολύ σημαντικό η διατροφική αξία του ψωμιού και η θέση του στη μεσογειακή διατροφή. Όλα αυτά λοιπόν μας δώσαν την ιδέα να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα εκθέματα σε ένα χώρο, να τα αναδείξουμε, να τα προβάλλουμε και παράλληλα να δώσουμε όλη αυτή τη γνώση στο ευρύ κοινό και στη νέα γενιά. Καθημερινά έρχονται οργανωμένα σχολεία. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για τα αντικείμενα που είδαμε στο μουσείο? Πολύ ευχαρίστως. Έχει καταρχήν την συλλογή σφραγίδων προσφόρου, η οποία είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο, 500 σφραγίδες από τον 4ο στον 20ο αιώνα, από 16 χώρες που έχουν παρουσία στην Ορθοδοξία. Επίσης υπάρχουν τα μηχανήματα των Μήλων από το 1850, υπάρχουν τα αρχαία ειδόλια που αναπαριστούν σκηνές από το ζύμωμα και το άλεσμα, αλλά υπάρχει και η αίθουσα προβολών και διαλέξεων όπου προβάλλεται το εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές και ο ξυλόφουρνος όπου μικροί επισκέπτες μας μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα αλεύρι, που το θεωρούμε και πάρα πολύ σημαντικό. Και το καλύτερο για τα παιδιά. Και το καλύτερο για τα παιδιά και το χαίρονται κιόλας, όπου ζυμώνουν και ψήνουν μόνοι τους τα κουλουράκια. Και μην ξεχνάμε, εδώ θα σε διακόψω, ναι, και είναι ένα υλικό το αλεύρι, πολύ βασικό για τη ζαχαροπλαστική. Πάρα πολύ βασικό. Μα και η ιστορία της ζαχαροπλαστικής έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και το πώς προκύψανε διάφορα γλυκά και τα πρώτα γλυκά που προκύψαν ήταν πάντα με γλυκά ζύμης. Ζύμης, σίγουρα. Ναι. Ακόμα και από το Βυζάντιο να ανατρέξουμε και να δούμε τα γλυκά που τρώγανε. Ακριβώς. Και πριν τη ζάχαρη υπήρχε και το αλεύρι. Ακριβώς, ακριβώς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ελπίζω να συνεχίζετε έτσι για πάρα πολλές γένειες ακόμα. Να είσαι καλά, το ελπίζουμε και εμείς. Να είσαι καλά και όλοι. Γεια σου, Φώτη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, έχεις ετοιμάσει τα υλικά. Πάμε να κάνουμε ένα μπισκότα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζαχαροπλαστικής το μπισκότα. Νομίζω ζαχαροπλαστείο ή σπίτι χωρίς ένα μπισκότο ή ένα βούτυμα που λένε. Δεν γίνεται. Η πρώτη συνταγή είναι ένα σαν κρουασανάκι, αλλά είναι από μπισκότο. Από μπισκότο. Γεμιστό με αμύγδαλο και δαμάσκηνο. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχει την υφή του κρουασάν. Όχι, έχει το σχήμα του κρουασάν και είναι μικρό. Ωραία. Πάμε να κάνουμε πρώτα τη ζύμη. Τη βάση. Και μετά να κάνουμε τη γέμιση. Μπισκότα κρουασάν. Υλικά για τη ζύμη. 375 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 200 γραμμάρια βούτυρο. 130 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 αυγό, 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder.
Έχουμε βούτυρο, το οποίο είναι από το ψυγείο. Ναι, να είναι παγωμένο. Το έχω βγάλει τώρα μόλις, είναι πολύ παγωμένο. Εγώ βάζω το κάπα. Το βούτυρο μας είναι 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια, εδώ κόβεται πολύ εύκολα, είναι 100-200. Και κοίτα, εγώ νομίζω όταν κάνουμε με πολλά γλυκά σπίτι, γιατί κάποιες οικογένειες κάνουν πολλά γλυκά, είναι καλύτερα και πιο οικονομικές οι μεγάλες συσκευασίες. Βέβαια. Κόβω μικρά κομμάτια. Ωραία. Και μετά. Και προσθέτουμε όλα τα υλικά σιγά σιγά. Είναι 375 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έχουμε 130 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Ένα αυγό. Ναι. Και το baking powder. Ναι, ένα κουταλάκι, ναι. Αυγό τι θα βάλεις, ένα μωράκι βλέπω. Θα βάλω το παιδικό που είναι και τα κρουασάν μικρά και... Και ένα αυγό. Ένα αυγό. Λοιπόν, ας ρίξω πρώτα τη ζάχαρη, το μπέικιν. Στην ουσία βάζουμε όλα τα υλικά. Όλα τα υλικά. Να ζυγίσω το αλεύρι. 3,75. 3,75. Ακρίβεια. Και αυτή. 3,75. Και βάζουμε και το αυγό. Σιγά σιγά στην αρχή. Κλείστο λίγο. Μια και κάνεις αυτό, επειδή στη συνέχεια μας έχουμε και λίγο πορτοκάλι να βάλω, να στύψω ταυτόχρονα. Θες τώρα. Μια και το κάνεις. Α, κάνουμε παρέα τη δουλειά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε... Και για οικονομία, για το ρεύμα. Έλα, πάρε τα πορτοκάλια σου. Έλα να σου το κόψω. Οπότε, βάζουμε σιγά. Και συνεχίζω. Η ζύμη είναι έτοιμη όταν μαζευτεί γύρω από το κάπα και ομογενοποιηθούν τα υλικά, τη βγάζουμε. Να αφήνουμε για λίγη ώρα, περίπου μισή ώρα. Εξαρτάται πόσο την έχουμε χτυπήσει και πόσο μαλακή είναι. Αυτή είναι πολύ καλή. Νομίζω στο ψυγείο. Μόλις δημιουργηθεί αυτό, δεν πρέπει να συνεχίσουμε το χτύπημα. Όχι. Γιατί το ταλαιπωρούμε το ζυμάρι και μετά. Βάζουμε λίγο στο ψυγείο για να κάνουμε τη γέμιση. Υλικά για τη γέμιση. 150 γραμμάρια δαμάσκηνα απίρινα. 70 γραμμάρια χυμό από πορτοκάλι. 50 γραμμάρια κονιάκ, 80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 100 γραμμάρια αμύγδαλο σκόνη. Είσαι έτοιμος για τα υλικά για τη γέμιση. Για τη γέμιση. Τα βλέπω όλα, είναι με τη σειρά. Ωραία. 150 γραμμάρια δαμάσκηνα απίρινα. 70 γραμμάρια το χυμό που στύψαμε πριν. Ναι. Πορτοκάλι. 50 γραμμάρια κονιάκ. Αν θέλουν να παραλείψουν το κονιάκ, γιατί κάποιοι έχουν πρόβλημα. Θα συμπληρώσουν λίγο χυμό παραπάνω. Λίγο τον χυμό αντίστοιχο παραπάνω. Δηλαδή, ναι, τα υγρά. Σε χυμό. 80 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Και 100 γραμμάρια αμύγδαλο σε σκόνη. Και μπορούμε αντί δαμάσκη να βάλουμε και σίκα. Νομίζω και το ζυμάρι μας είναι έτοιμο. Το φέρνω να το ανοίξουμε. Φέρτο. Θα δείξουμε μια εύκολη τεχνική πώς θα κάνουμε τα κρουασανάκια.
Περίπου 3 χιλιοστά το ανοίγουμε. Ξεκολλάμε την μία επιφάνεια. Να πούμε ότι κάποιος, αν δεν του ξεκολλάει εύκολα, γιατί μπορεί να το έχει ταλαιπωρήσει, μπορεί να μην έχει παγώσει καλά, όπως είναι το βάζουμε λίγο στο ψυγείο να ξαναπαγώσει, και οπότε ξεκολλάει πολύ εύκολα μετά. Παίρνουμε ένα τσέρκι και ένα πιάτο, περίπου 20 εκατοστά, και αν είναι και πιο μεγάλο, θα γίνει πιο μεγάλο το... Αυτό το ξανανοίγουμε και κάνουμε πάλι, την ίδια διαδικασία. Απλώνουμε όλη τη γέμιση. Και κόβουμε στα 10 ή 12 κομμάτια, όπως κόβουμε μια τούρτα. Το κόβουμε πάντα σταυρωτά. Παίρνουμε ένα-ένα κομμάτι και το τυλίγουμε έτσι. Από έξω προς τα μέσα. Και με μαρμελάδα μπορείς να τα λείψεις. Ό,τι θέλεις. Ψήνεται η μαρμελάδα, οπότε δεν έχεις πρόβλημα. Ψήνουμε στους 160 για περίπου 25 λεπτά. Αν το κάνουμε πιο χοντρό, πιο μεγάλο, θέλει παραπάνω χρόνο. Θα τα ψήσουμε και θα τα αφήσουμε να κρυώσουν. Και πάμε για την επόμενη συνταγή, αλλά δεν θα την κάνουμε παρέα. Θα την κάνω με μία καλεσμένη, με ένα όμορφο κορίτσι. Εκτέλεση για τη ζύμη. Τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια το παγωμένο βούτυρο και το αδειάζουμε μαζί με τη ζάχαρη άχνη, το baking powder, το αλεύρι και το αυγό στον κάδο του μίξερ. Ζυμώνουμε καλά έως ότου πετύχουμε ένα ομοιογενές ζυμάρι. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για μισή ώρα. Εκτέλεση για τη γέμιση. Βάζουμε στο blender τα δαμάσκηνα, το χυμό, το κονιάκ, τη ζάχαρη άχνη και το αμύγδαλο και πολτοποιούμε πολύ καλά. Εκτέλεση για τα μπισκότα κρουασάν. Ανοίγουμε τη ζύμη σε πάχος 3 χιλιοστών και κόβουμε δίσκους διαμέτρου 20 εκατοστών. Απλώνουμε πάνω τη γέμιση και αφήνουμε περιφερειακά έναν πόντο κενό. Την κόβουμε σε 10 ή 12 τρίγωνα κομμάτια, όπως κόβουμε μία τούρτα. Κάθε κομμάτι το τυλίγουμε απ' έξω προς τα μέσα. Τα τοποθετούμε σε λαμαρίνα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 25 λεπτά. Sugar time, sugar time, sugar time. Να καλωσορίσω τη Χριστίνα. Γεια σας. Γεια σου. Καλά είσαι? Καλά, πολύ καλά, ναι. Μην τρέπεσαι. Όχι, δεν τρέπεσαι. Εδώ ήρθαμε σαν το σπίτι σου. Εντάξει. Σαν το σπίτι. Και τον Κωνσταντίνο, που ο Κωνσταντίνος είναι και συνάδελφος και φίλος και ζαχαροπλάστης. Καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Σήμερα σου έχω τη Χριστίνα, λοιπόν, η οποία είναι στο τέταρτο εξάμηνο, τελειώνει ουσιαστικά. Είναι εξαιρετική μαθήτρια και πιστεύω ότι έχει πλέον όλα τα εφόδια από το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τέταρτο εξάμηνο. Έχει αποκτήσει πολλές γνώσεις, εμπειρίες και όλα αυτά, σαν το σημερινό. Όλα αυτά διαμορφώνονται μέσα από τη φοίτησή της, είναι όλα δηλαδή μέσα στο πακέτο. Ωραία, θα μου τα πει και φτιάχνοντας, και θα τη ρωτήσω. Θα σας αφήσω λοιπόν τώρα και μετά θα αφήσω στα χέρια σου, αλλά μετά θα έρθω να δοκιμάσω. Και ελπίζω να... σίγουρα θα μ' αρέσει από ό,τι βλέπω τα υλικά σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, νομίζω ότι την έχεις δει τη συνταγή. Ναι, λίγο. Είναι ένα υπέροχο σάντουιτς με μια γκανάζ. Πώς αποφάσισες να γίνεις? Ζαχαροπλάστρια. Μ' άρεσαν πάρα πολύ να φτιάχνω γλυκά στο σπίτι. Ναι. Και ήθελα κάτι πιο εξειδικευμένο. Δεν ήθελα να μένω σε σπιτικές συνταγές. Σωστό. Οπότε να μάθεις τεχνικές και να μπεις στο επάγγελμα καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, αν θέλεις. Ναι, ναι. Σάντουιτς μπισκότων με cranberries και κρέμα σοκολάτας. Υλικά. 300 γραμμάρια βούτυρο. 230 γραμμάρια αλεύρι. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. 160 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. 5 γραμμάρια αλάτι χονρό.
40 γραμμάρια μέλι, 2 αυγά, 165 γραμμάρια βρώμη, 75 με 80 γραμμάρια ψιλοκομμένο cranberries. Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω, εγώ θα γίνω βοηθός σου σήμερα. Α, ωραία, τέλεια. Θα βάλουμε πρώτα το βούτυρο. Το βούτυρο, θα σου φέρω εγώ το βούτυρο. Από το βούτυρο, ναι. Που είναι 300 γραμμάρια. Ναι. Θέλεις 300 γραμμάρια βούτυρο, 100, 200, 300. Θες να το κόψεις, στάσου να το κόψω εγώ να μην λερωθείς. Εντάξει. Πιο πολύ τι σου αρέσει να φτιάχνεις, δεν μιλάω τον τι σου αρέσει να τρως πρώτα-πρώτα λένε του ζαχαροπλάστη. Ναι, αρέσουν πάρα πολύ κρέμες. Mm. Και καραμέλα, να ασχολούμαι με καραμέλα διακοσμητική. Μπράβο. Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο, ναι. Και αυτό θέλω να ασχοληθώ, πιστεύω. Είσαι αλλά καλύτερη. Θα το δούμε. Ναι. Ναι, και είναι δύσκολο το λέω γιατί δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας στην Ελλάδα. Ναι, γι' αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, ναι, να μάθω. Τώρα βάλαμε το βούτυρο. Οπότε και διαδοχικά βάζουμε. Το χτυπάμε στο μίξερ. Ναι, βάζουμε και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Μπορείς να το βάλεις στο μίξερ. Ωραία. Οπότε μας μένει να μετρήσουμε το αλεύρι. Το βάζω εδώ. Και θα χρειαστούμε 230 γραμμάρια. Ωραία. Αυτό είναι σε ζαχαροπλαστική. Περίμενα να σε διευκολύνω εδώ. Οπότε δεν το ξανακλίνω. Όχι, να προσθέσουμε, ναι, και τα υπόλοιπα, ναι, και τα υπόλοιπα υλικά. Ωραία, θα βάλουμε τώρα τη βρώμη. Ωραία. Τη καστανή ζάχαρη. Ναι. Η καστανή ζάχαρη είναι πολύ ωραία στα γλυκά. Ναι, δίνει άλλη γεύση και χρώμα. Το baking powder. Ναι, και θα σου φέρω ένα κουταλάκι για το μέλι. Ναι, το χοντρό αλάτι. Και επίσης το χοντρό αλάτι είναι ωραίο στα αγγλικά. Ναι, δίνει μια πιο... νότα. Ναι. Και το μέλι μας. Ωραία, και τώρα στο τέλος θα προσθέσουμε 2 αυγά. Άψογη. Μπράβο. Τα σπάμε χώρια πάντα τα αυγά για να μην πέφτει η τσόφλη. Και προσθέτουμε στον κάδο. Να ξεκινήσω. Ωραία, τώρα θα χτυπήσουμε τα υλικά σε χαμηλή ταχύτητα. Ωραία. Ωραία. Θες να βάλουμε και τα cranberries. Τα cranberries, ναι. Νομίζω ότι είναι έτοιμη για να μην την παραχτυπήσουμε. Θα την δουλέψουμε και στο χέρι. Ναι, βέβαια, γιατί είναι τώρα μαλακιά, πρέπει να μείνει λίγο στο ψυγείο. Σωστή. Θέλεις να σου δώσω μία χούφτα, γιατί εσύ την καταλαβαίνεις που λέγεται χούφτα, ναι, να το μαζέψεις σε... Α, μπορεί να το βάλεις στον άιλο, που ήδη θα το ανοίξουμε μετά, σε λεπτό φύλλο. Ναι. Ωραία, στάσου να σου το βγάλω. Ωραία. Ξεκουραστεί πιο εύκολα, δηλαδή να παγώσει πιο γρήγορα όταν είναι πιο επίπεδο. Πήγαινε μπροστά και να το βάζω στο ψυγείο. Εντάξει.
Υλικά για τη γέμιση. 500 γραμμάρια κουβερτούρα τεμαχισμένη. 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Πάμε να κάνουμε τη γέμιση που είναι μια γκανάζ αρκετά δυνατή και σφιχτή, γιατί έχει περισσότερο σοκολάτα, λιγότερη κρέμα. Θα μου δώσεις 300 να δει και 500 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, θα μου δώσεις την μπλε. Θα τις κόψουμε σε πολύ μικρά κομμάτια. Δεν θα τα κάνουμε κυβάκια. Θα τα κόψουμε ακόμη πιο μικρά. Ναι. Ο λόγος είναι ότι είναι λιγότερη κρέμα γάλακτος για να μπορέσει να μας τελειώσει. Γιατί δεν τελειώνει. Ναι. Όσο μπορείς έτσι με το μαχαίρι, καλύτερα. Ναι. Μπράβο. Μαγειρική σου αρέσει? Να τρώω. Όχι να μαγειρεύω. Η επαγγελματική, βασικά. Θέλω να το ξαναζεστάνω λίγο. Ναι. Και αφήνουμε λίγο... Λίγο να το αφήσουμε. Να μαλακώσει η σοκολάτα. Θα το κάνουμε μετά... λίγο με τον μπίμερ. Ναι. Έτσι, οπότε, μισέψου. Μπορούμε τώρα... Να το κάνεις με τον μπίμερ. Μαγικό εργαλείο, ε. Πάρα πολύ. Ας το κρατάω, να σε βοηθήσω. Εντάξει. Ανταδιάσουμε. Για να κρυώσει πιο εύκολα. Αν βιαζόμαστε, τη βάζουμε λίγο στο ψυγείο για τη σφίγγη και επειδή είναι με πολύ σοκολάτα, μένει και εκτός ψυγείου για να διατηρηθεί μαλακιά. Ναι. Βάλε αυτή στο ψυγείο και θα μου φέρεις το ζυμάρι. Τι ζυμάρι? Έλα, για να δω τις δυνατότητες σου. Πόσο περίπου το ανοίγουμε? Περίπου 3 χιλιοστά, 4. Δεν την ταλαιπωρούμε πολύ τη ζύμη, γι' αυτό ναι, θέλει άνοιγμα μια και καλή. Ναι. Γιατί όσο τη ζεσταίνουμε, μαλακώνει. Αν μας ζεσταθεί, έτσι όπως είναι, το βάζουμε στο ψυγείο για να παγώσει και για μετά, να μπορέσουμε να κόψουμε. Αν δεν έχουμε νάιλον, μπορούμε να ρίξουμε λίγο αλεύρι, όχι πάρα πολύ, ναι, στο μπάγκο εργασίας. Για να μην αλλοιώσει και τη συνταγή το αλεύρι. Να μην... ακριβώς. Πώς φαίνεσαι που τελειώνεις τη σχολή? Παίρνουμε ένα κουπάτ. Τώρα όσο θέλουμε. Επειδή είναι σάντουιτς, να είναι λίγο μεγάλο, να μην είναι μικρό πισκοτάκι. Και το κόβουμε. Κόψε. Μόνο που είναι πάρα πολύ μαλακό. Είναι πολύ μαλακό, δεν πειράζει. Συνεχίζει.
συνεχίζουμε, τώρα το ξαναμαζέψουμε. Και μπορούμε να φτιάξουμε κι άλλα μπισκότα. Ναι, συνέχεια. Αλλά τι γίνεται, στη δεύτερη φορά που θα το κάνουμε τώρα, ήδη είναι μαλακό. Θέλει περισσότερη ξεκούραση. Θα πρέπει να το ξανααφήσουμε στο ψυγείο. Οπότε μπορούμε να απλώσουμε αυτά και μετά ψήσουμε τα υπόλοιπα. Και τα ψήνουμε στο φούρνο, ναι, στους 160-170 βαθμούς. Για 13-14 λεπτά. Θα το δούμε αυτό. Μπορεί να χρειαστεί και λίγο παραπάνω, γιατί εξαρτάται στο σπίτι πόσο χοντρό θα τα ανοίξουμε. Γιατί άλλοι δεν μπορούν να τα ανοίξουν λεπτά. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε θα το δούνε με το χρώμα. Εκεί βγει το πολύ 20 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι, εγώ πάω να ψήσω αυτά. Και εγώ πάω τη ζύμη στο ψυγείο. Αγαπητή Χριστίνα, τα έχεις όλα έτοιμα, ναι, και μπορείς να τα αποτελειώσεις. Οπότε θα βάλουμε την γκανάζ μέσα στη σακούλα. Ωραία. Και θα γεμίζουμε τα μπισκότα μας. Εντάξει. Θα τα γυρίσουμε για να τα γεμίσουμε. Ένα είναι μόνο. Για αυτούς που δεν θέλουν τη γέμιση. Σοκολάτα, ναι. Να σε βοηθήσω. Ναι. Έχει παγώσει. Και τοπικά. Ό,τι θέλεις. Απλώς υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μια χαρά. Ψήνονται και τα υπόλοιπα, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε μετά. Την υπόλοιπη σοκολάτα. Ναι. Και μετά τα σκεπάζεις, τα πιέζεις. Τέλεια. Μπράβο, μια χαρά. Τώρα αυτά πρέπει να σταθεροποιηθούν, ναι, για να μπορέσουμε, επειδή είναι τραγανό το μπισκότο, μέσα είναι μαλακό, για να το δαγκώσουμε, για να μην φύγει η σοκολάτα. Γιατί η σοκολάτα θα σκληρύνει αρκετά και εκτός ψυγείου. Διατηρούνται εκτός ψυγείου. Εκτός ψυγείου. Να φωνάξουμε τον Κωνσταντίνο. Να τον φωνάξουμε, ναι. Μας παρακολουθούσε τόση ώρα να μας πει τη γνώμη του. Λοιπόν, εγώ σας καμαρώνω. Καλά, την Χριστίνα, πώς είναι αστέρι. Είναι αστέρι, εντάξει. Σ' όλα της, είναι άνετη. Είναι πολύ καλή. Γιατί τι γίνεται, βλέπουμε τις διαφορές τώρα, δηλαδή από το πρώτο εξάμηνο μέχρι το τελευταίο. Εντάξει, τα παιδιά δεν έχουν ακόμα την εμπειρία, σου λέει να το πιάσω, πώς θα το βάλω στη σακούλα. Ενώ τώρα πάνε μόνα τους και εντάξει, εδώ που τα λέμε έχει και το track. Μπράβο, Χριστίνα. Έχει και φαίνεται. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και οι επιθυμίες σου να γίνουν πραγματικότητα. Μακάρι. Να κυνηγήσεις το όνειρό σου. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας. Πάμε για την επόμενη συνταγή. Περιμένω το Φώτη να φέρει τα υλικά. Εκτέλεση για το μπισκότο. Κόβουμε το βούτυρο σε μικρά κομμάτια και το βάζουμε στον κάδο του μίξερ χτυπώντας με το φτερό. Ενσωματώνουμε ένα-ένα τα υλικά. Το αλεύρι, τη βρώμη, τη ζάχαρη, το αλάτι, το baking powder, το μέλι και τα αυγά. Ζυμώνουμε καλά, προσθέτουμε τα cranberries και αφήνουμε τη ζύμη στο ψυγείο αρκετή ώρα να σφίξει. Την ανοίγουμε σε λεπτό πάχος 4 χιλιοστών. Με ένα cook pat ή ένα ποτήρι κόβουμε στρογγυλά μπισκότα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 με 170 βαθμούς για 13 με 14 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσουν. Εκτέλεση για τη γέμιση. Βράζουμε την κρέμα γάλακτος και αδειάζουμε πάνω από την τεμαχισμένη κουβερτούρα. Ομογενοποιούμε πολύ καλά και απλώνουμε σε μία επίπεδη επιφάνεια. Αφήνουμε να κρυώσει χωρίς να σφίξει πολύ και γεμίζουμε τα μισά μπισκότα. Με τα άλλα μισά σκεπάζουμε για να κάνουμε τα σάντουιτς. Να συνεχίσουμε το τρίτο μπισκότο, που είναι ένα ιταλικό, που φέρνει το όνομα πισκότι. Mm-hmm. Είναι τραγανά και τα συνηθίζουν με έναν εσπρέσο. Τα κάνουν μέσα με αμύγδαλα, με φουντούκια.
Με ξηρούς καρπούς, και... καρπούς γενικότερα. Και... αλλά εμείς αντί να βάλουμε αμύγδαλο, που είναι λίγο πιο κοινότυπο στο σκότι, θα βάλουμε cranberries ή μπορούμε να βάλουμε και σταφίδες. Ναι, ναι. Μπισκότι με cranberries. Υλικά για τα μπισκότι. 3 αυγά. 250 γραμμάρια ζάχαρη. 260 γραμμάρια αλεύρι. 250 γραμμάρια cranberries. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Αμύγδαλο φιλέ για πασπάλισμα. Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θέλουμε 3 αυγά. Να σου δώσω βιολογικά αυτή τη φορά. Ό,τι πεις εσύ. Τρία είπες. Τρία. Λοιπόν, χτυπάμε τρία αυγά με 250 γραμμάρια ζάχαρη. Να φρατέψουν. Να φρατέψουν. Πολύ εύκολο είναι. Και πολύ νόστιμο. Χτυπήσαμε τα αυγά με τη ζάχαρη. Προσθέτουμε ξύσμα από ένα λεμόνι. Σαν βάση μπορούμε να πάρουμε το μπισκότο και να το αρωματίσουμε όπως θέλουμε. Θέλουμε. Και μετά θα βάλουμε... Τι θέλει το μπισκότο και το κέικ πάντα. Αλεύρι. Το πιο βασικό του υλικό ποιο είναι, το αλεύρι. Αλεύρι. Φέρε το αλεύρι. Να προσθέσουμε και τα κράμπερι, τα οποία είναι 250 γραμμάρια. Και συνεχίζω 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπισκότο χωρίς αλεύρι. Ψωμί χωρίς αλεύρι δεν γίνεται. Κέικ χωρίς αλεύρι δεν γίνεται. Κοίτα τι ωραίο ζυμάρι. Αυτό μπορούμε να το έχουμε και στο ψυγείο και να το ψήσουμε όποτε θέλουμε για να σφίξει λίγο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και κατευθείαν. Κατευθείαν. Παίρνουμε μία σακούλα ή μπορούμε να το κάνουμε με κουταλιές επάνω σε μία λαδόκολλα. Άδεια στο μόλο. Και με σταφίδες. Γίνεται, το είπαμε, να το ξαναπούμε. Είναι καλύτερο να το φορμάρουμε έτσι όπως είναι τώρα από το να παγώσει, γιατί θα μας δυσκολέψει. Θα δυσκολέψει λίγο. Απλώς να ξέρετε ότι απλώνει τώρα που είναι. Οπότε πρέπει να αφήσουμε αρκετό διάστημα το ένα από το άλλο για να μην κολλήσουμε. Sugar time, sugar time, sugar time. Θα πάρουμε ένα ψαλίδι και θα κόψουμε αρκετά τη μύτη. Σπρώτα τη λαδόκολλα. Και τώρα πασπαλίζουμε με αμύγδαλο φιλέ. Φιλέ και άχνη ζάχαρη. Ψήνουμε στους 180, αν είναι πολύ δυνατός ο φούρνος των χαμηλών μου, έλεγα στους 170, για 25 και ανάλογα πόσο... Ανάλογος πόσο παχύ το έχουμε κάνει. Ακριβώς. Βάτου στο φούρνο. Ωραία. Και το βγάζουμε ζεστό για να το κόψουμε.
Όπως είναι ζεστό, το κόβουμε λοξά. Αν θέλετε, τα αφήνετε έτσι ή το διπλοφουρνίζετε για να γίνει ακόμη πιο τραγανό, σαν μπαξιμάρι. Κανονικά τα διπλοφουρνίζουν, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά και έτσι μπορείς να τα αφήσεις. Κοίτα τι ωραίο χρώμα που έχουνε. Αν δεν τα διπλοφουρνίσουμε, έχουν λίγο την αίσθηση του κέικ, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο πιο μαλακά. Ναι, και σ' άλλους αρέσει έτσι, σ' άλλους αρέσει το διπλοφουρνιστό. Και βέβαια, στο διπλοφουρνιστό αλλοιώνεται λίγο το χρώμα, γίνεται πιο σκούρο. Τώρα είναι πιο ωραίο το χρώμα, πιο λαμπερό. Πιο σαν παξιμάδι γίνεται όταν διπλοφουρνιστεί. Ναι, όπως είναι όλα τα κριτικά πισκότα. Τα παξιμάδια. Τα οποία είναι καλό να τα τοποθετήσουμε σε μία σχάρα. Και να διάτρητη. Τα... Μπράβο, για να τα διπλοφουρνίσουμε. Αλλά τώρα αυτό θα στεγνώσει και δεν θα είναι έτσι μαλακό που το κόβω. Ναι, ναι. Θα γίνει τραγανό. Αλλά είναι ωραίο να τα κόβουμε λοξά. Μα είναι και τώρα το σχήμα τους, το μπισκότι στην Ιταλία, νομίζω έτσι το... Το μπισκότι, μπισκότι που λένε. Και μπορεί να βάλεις και μισά κράμπερις ή σταφίδες και μισή ποσότητα σε φιστίκι υγιεινής, οπότε το κόβεις είναι πράσινο. Είναι πράσινο και έχει ωραία εμφάνιση το μπισκότα. Αισθητικά δείχνει πολύ ωραία. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουνε. Αν θέλουμε, είπαμε, να τα διπλοφουρνίσουμε, προτιμότερο να τα βάλουμε σε μια σχάρα. Ή τα βάζουμε σε μια λαμαρίνα για πόση ώρα, 160 βαθμούς, όχι πολύ δυνατά, και μετά τα ξαναγυρίζουμε. Τα ξαναγυρίζουμε για να πάρουμε χρόνο. Είναι μια διαδικασία λίγο πιο χρονοβόρα. Εκτέλεση για τα μπισκότι. Σε ένα μπολ ή στο μίξερ χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού και τα κράμπερις. Στο τέλος προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά. Με μία σακούλα ζαχαροπλαστικής, στην οποία έχουμε κάνει άνοιγμα 4-5 εκατοστών, φτιάχνουμε μακρόστενα μπαστούνια πάνω σε μια λαδόκολλα. Πασπαλίζουμε με αμύγδαλο φιλέ και ζάχαρη άχνη. Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 λεπτά περίπου, έως ότου πάρουν χρυσαφή χρώμα. Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες. Πάμε για food styling. Όπως ωραίο είναι ποτηράκι. Και λίγο. Ριστρέτο. Έτσι τον πίνω ακριβώς. Και χωρίς ζάχαρη. Ποιο θέλεις, ποιο προτιμάς? Όποιο θέλω. Με ερακλείδες Ιταλοί. Κάμε τα κροσανάκια. Τα κρουασανάκια, ό,τι πεις. Σου έχω ωραία κουτάκια. Ωραία κουτιά. Περίμενε πρώτα, να τα χνήσω λίγο. Έλα, βάλει λίγα εδώ. Ακριβώς το σχήμα του κρουασάν. Ναι. Και να ξέρουμε ότι τα πισκότα δεν θέλουν ψυγείο. Γιατί παίρνουν υγρασία, οπότε ναι, μετά... αλλά θέλουν και να τα σκεπάζουμε. Και μεταλλικό κουτί είναι το ιδανικό. Και κρατάνε, μπορεί να κρατήσουν και μήνες. Πολύ καιρό. Δεν είναι ωραίο δώρο, δεν είναι ανάγκη να έχει χιλιάδες πράγματα μέσα. Βάτω έτσι να φαίνεται. Και μετά πάμε να κάνουμε τα σάντουιτς. Τα... Αυτά γίνανε πολύ ωραία.
Θα τα κάνουμε μισά με ζάχαρη και μισά με κακάο. Με κακάο. Κράτα το. Ναι, το κρατάω. Σκεπάζουμε ένα χαρτάκι, κάτι. Σκεπάζουμε τη μισή πλευρά. Και με προσοχή την αφαιρούμε. Αφαίρεσέ το. Άνοιξε το εδώ. Ωραία. Μπράβο, σήκωσέ το. Έχει παγώσει η γκανάς και έχει γίνει σταθερό πολύ. Είναι έτοιμο να το δαγκώσεις. Πάμε στο τραπέζι για δοκιμή. Πάμε. Και για καφέ. Και για καφέ. Να πιούμε τον καφέ μας και να απολαύσουμε τα μπισκότα που φτιάξαμε. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ό,τι ιταλικό και είναι ωραίο σαν μπισκότα. Οι Ιταλοί φτιάχνουν ωραία μπισκότα. Και τα αγγλικά τους είναι ωραία. Mm-hmm. Απλά και ωραία. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ελπίζουμε να το φτιάξετε κι εσείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας για άλλη μια φορά. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.